Ο Γιάννης Τσίλης και ο Ηλίας Γκότσης έχουν πάρει θέση και οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τα επιπλέον σακίδια στα καλάθια των αντιπάλων. Έτοιμοι! 3, 2, 1! Έφυγε ο Θοδωρής και ο Νάσος. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε λίγο το σημερινό ιδιαίτερο αγώνισμα. Όσο ο Θοδωρής και ο Νάσος μεταφέρουν τα πρώτα τους σακίδια, βλέπουμε τον Γιάννη και τον Ηλία που κρατάνε με εκείνη τη λαβή το σκηνί, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα καλάθι. Το καλάθι αυτό βλέπετε ότι είναι σηκωμένο αρκετά ψηλά πάνω από το έδαφος και έχει μέσα ένα βάρος. Οι παίκτες τώρα της αντίπαλης ομάδας, δηλαδή οι παίκτες των μαχητών για τον Γιάννη Τσίλη και οι παίκτες των διασύμων για τον Ηλία Γκότση, μεταφέρουν σακίδια τα οποία θα πρέπει να πετάξουν μέσα στο αντίπαλο καλάθι για να μεγαλώσει το βάρος. Όσο μεγαλώνει το βάρος, θα είναι πιο δύσκολο για τους παίκτες που κρατάνε το σκηνί να διατηρήσουν το καλάθι πάνω από το έδαφος. Το κάθε σακίδιο που μεταφέρουν οι παίκτες της αντιπάλης ομάδας είναι 2 κιλά. Ενώ το κάθε καλάθι ξεκινάει με 20 κιλά βάρος. Πείτε μου λίγο τώρα μετά από αυτούς πώς έχει κάνει. Ο Στέλιος τώρα θα πετάξει δύο πολύ καλές βολές. Άστοχος ο Θοδωρής, άστοχος και ο Νάσος. Έστοχοι τώρα και οι δύο. Χρειάζεται λοιπόν δύναμη από τους παίκτες που κρατάνε το σκηνί, τον Γιάννη και τον Ηλία. Χρειάζεται ταχύτητα από τους αντιπάλους για να μεταφέρουν γρήγορα τα σακίδια μέχρι το σημείο που τα πετάνε στο καλάθι. Και χρειάζεται και ευστοχία. Ο Νικόλας τώρα στο χ, επιστρέφουν γρήγορα πίσω. Και τώρα έρχεται ο Νάσος. Οι μαχητές είναι αρκετά άστοχοι. Έχουν χάσει πολλές βολές. Βλέπετε τα πλέ σακίδια πεταμένα κάτω. Ενώ οι διάσημοι και με τις δύο τώρα άστοχες βολές του Νάσου έχουν καταφέρει να βαρύνουν το καλάθι του Ηλία αρκετά περισσότερο. Ο Ηλίας τώρα σιγά σιγά δυσκολεύεται. Είναι λογικό, γιατί όπως είπαμε έχει τεράστια σημασία η ευστοχία των αντιπάλων που προσπαθούν να πετάξουν τα καλάθια μέσα στο αντίπαλο καλάθι. Κάτω τώρα ο Μιχάλης που βάζει 2-2. Όσο μάλιστα δυσκολεύει το καλάθι, χαμηλώνει και το κάνει πιο εύκολο στους αντιπάλους για να σκοράρουν τα δύο αυτά σακίδια. 2 έστωχα και για τον Χάρη. Σιγά σιγά αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση και για τον Γιάννη Τσίλη. Δείτε τώρα τον Ηλία. Ο Ηλίας που έχει πέσει στο έδαφος. Ο Στέλιος λοιπόν με ευκολία θα βάλει το πρώτο καλάθι, αστοχή όμως το δεύτερο. Και ο Ηλίας δυσκολεύεται πολύ. Σειρά του Νικόλα τώρα. Άστοχος ο Νικόλας. Έστοχος το δεύτερο σακίδιο. Επίσης έρχεται τώρα ο Νάσος. Ο Ηλίας θα χάσει το δικό του καλάθι, θα ακουμπήσει στο έδαφος. 1-0 προηγούνται οι διάσημοι. Πάμε, Νάσο. Survivors, μωρέ, τώρα είναι πολύ. Έλα, όλοι, survivors. 1, 2, 3, survivors! Κάτσε να είναι. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε, κομμάτα. Μπράβο.
Βάλατε πάρα πολλές, πάρα πολλές. Μπράβο, ρε. Ναι, ρε, ράω. Μπράβο, παιδιά. Τον πεθάρατε τον άλλο. Μαύλης. Μπράβο, ρε. Στέλιος. Μπράβο, Στέλιο, μπράβο. Στέλιος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Αυτό γλίστραγε καθόλου. Αυτό δεν γλιστράει, παιδιά. Σφίγγουν πολύ οι πάπιες από ένα σημείο και μετά. Αλλά το κυριότερο είναι. Βάζω φτέρνα κάτω, φτέρνα, αλλά όχι πολύ πίσω, για να μπορώ να έχω τεντωμένο το σώμα. Αν σου πάρει το σώμα έτσι μπροστά, χάνεις. Σε τραβάει μπροστά το σχοινί. Άρα, θέλει όσο δυνατόν πιο ξαπλωμένο. Φτέρνα κάτω, όπως έκανα. Ναι, σανίδα. Σανίδα. Αυτό είναι... Καθαρές βολές. Καθαρές βολές. Καλύτερα λίγο πιο αργά και εύστοχα παρά καθαρές βολές. Σου ρίχνει την ψυχολογία. Πάμε να μας χτες.